Το μεγάλο νέο από την Ισπανία. Μετά από 15 ολόκληρα χρόνια, ο πρωταθλητής WRC δεν είναι Γάλλος, δεν τον λένε Σεμπάστιαν και δεν οδηγεί ευρωπαϊκό αυτοκίνητο. Ο Εστονός ο Τάνακ στα 32 του δεν είναι μικρός, αλλά είχε το στένος να πολεμήσει 2 χρόνια και να κατακτήσει το πρωτάθλημα απέναντι στο ΜΕΤ της στρατηγικής Σοζιέ με τους 6 συνεχόμενους τίτλους. Μπορεί η Toyota να του χάρισε το ταχύτερο αυτοκίνητο, όχι όμως και το πιο αξιόπιστο, κάτι που παραλίγο να του στοιχήσει για δεύτερη συνεχόμενη φορά το πρωτάθλημα οδηγών. Φέτος όμως φάνηκε πιο σοβαρός, πιο συγκεντρωμένος, πιο προσανατολισμένος στον τελικό του στόχο που ήταν ο τίτλος οδηγών. Πέτυχε 6 νίκες και συνολικά 9 βάθρα το 2019 και έτσι έγινε ο διαφιλονίκητος πρωταθλητής. Πολύ όρημη η οδήγησή του στην Ισπανία, όπου έμεινε σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, χωρίς όμως να μπει στο γνωστό του mood οριακής οδήγησης. Ο Ζιέ, που διεκδικούσε και αυτόν τον τίτλο, είχε προβλήματα με τα διδαπλικά ήδη την Παρασκευή και βγήκε εκτός διεκδίκησης, ενώ ο Νουβίλ έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, κέρδισε τον αγώνα. Ο Σόρντο τερμάτισε τρίτος εντός έδρας, ενώ ο Λεμπ στα 45 του έφτασε στο σημείο να διεκδικήσει ακόμη και τη νίκη. Ανοιχτό μένει ακόμη το πρωτάθλημα κατασκευαστών, αν και η Hyundai πάει με πλεονέκτημα 18 βαθμών στην Αυστραλία στον τελευταίο αγώνα που γίνεται στις 14 Νοέμβρη.